Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε ένα πολύ εύκολο φαγητό. Σολομό στο φούρνο με πουρέ γλυκοπατάτας. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θέλουμε 4 φιλέτα σολομού. Έχω πάρει εγώ. Αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, χυμό από ένα λεμόνι, ξύσμα από ένα λεμόνι και πολύ λίγο ελαιόλαδο. Θέλω για το πουρέ γλυκοπατάτας. Μία μεγάλη γλυκοπατάτα βρασμένη, ένα κομμάτι μικρό βούτυρο αγελάδος και 20 ml, ίσως και λιγότερο, γάλα. Πάμε να το φτιάξουμε. Όπως σας είπα, θα σας δείξω μια πολύ εύκολη συνταγή. Την πιο απλή συνταγή για να φτιάξουμε σολομό. Τι κάνουμε, ξεκινάμε παίρνοντας τα φιλέτα και ρίχνοντας πάνω αλάτι. Γυρίστε τα από όλες τις πλευρές. Να ρίξετε σε όλα τα φιλέτα και από τις δύο πλευρές αλάτι. Πιπέρι. Είναι ίσως η πιο εύκολη συνταγή για να φτιάξετε σολομό στο φούρνο, χωρίς πολλά υλικά, χωρίς πολλά πράγματα, που εξίσου θα γίνει ένα νόστιμο φιλέτο ψαριού και μπορείτε να το σερβίρετε και να το φάτε και πολύ εύκολο. Σε όλα τα φιλέτα μπρος πίσω ρίχνω πάλι πιπέρι, ρίγανη. Θα ρίξω λίγο το μισό και λίγο λιγότερο λεμόνι. Γιατί θέλω λεμόνι και για τον πουρέ γλυκοπατάτας. Μ' αρέσει στη γλυκοπατάτα το λεμόνι. Το ξύσμα από το λεμόνι. Και θα ρίξω πάρα πολύ λίγο ελαιόλαδο. Ίσα ίσα να τα αλείψω. Γιατί το σολομός είναι ένα ψάρι που έχει ήδη από μόνο του αρκετά λιπαρά. Δεν θέλουμε δηλαδή άλλα να του προσθέσουμε. Αλείφουμε απλά τα ψάρια μας. Θα πάρω ένα πυρέξ, ένα ταψί, ό,τι έχετε. Θα του βάλω μία λαδόφολα για να μην μου κολλήσει το ψάρι και θα βάλω τα φιλέτα μου μέσα. Τα φιλέτα μου είναι έτοιμα για το φούρνο. Θα τα βάλουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190 βαθμούς, είτε αέρα είτε αντιστάσεις, καλύτερα αντιστάσεις αν έχει ο φούρνος σας, για περίπου 20 λεπτά, μισή ώρα, ανάλογα το φούρνο. Θα το δείτε όταν ψηθούν. Πάμε να τα βάλουμε. Μέχρι να ψηθεί το ψάρι μας, πάμε να φτιάξουμε το μπουρέ γλυκοπατάτας. Εγώ το μπουρέ γενικά το φτιάχνω στο μούλτι. Είναι πάρα πολύ εύκολο και γι' αυτό το φτιάχνω εκεί. Τι κάνω, παίρνω το μούλτι και αρχίζω και βάζω μέσα τις πατάτες, τις οποίες τις φτιάχνω πουρέ όσο είναι ζεστές. Θέλω δηλαδή οι πατάτες μου να είναι ζεστές. Τις βάζω μέσα. Αρχίζω και τις χτυπάω. Αφού τις χτυπήσω λίγο, όχι πολύ μην φανταστείτε, θα ρίξω μέσα αλάτι, πιπέρι και λεμόνι. Όχι πολύ λεμόνι, όσο θέλετε. Μπορείτε να βάλετε και μετά. Θα ρίξω μέσα και λίγο γάλα. Έχω πάρει μια μεγάλη γλυκοπατάτα. Αν φτιάξετε παραπάνω ποσότητα, μπορείτε να θέλετε και παραπάνω γάλα. Πολύ λίγο γάλα. Μία κουταλιά της σούπας, δύο. 20 ml. Αρχίζω και χτυπάω. Το βοηθάω λίγο με ένα κουτάλι. Αν θέλει και άλλο γάλα, μπορεί να βάλει και άλλο γάλα. Να, όπως θα βάλω εγώ τώρα. Βλέπετε, περίπου δηλαδή πήραμε 20 ml. Ανακατεύω. Μόλις γίνει έτσι όπως το θέλουμε, θα ρίξουμε μέσα και το βούτυρο. Είναι σημαντικό η πατάτα να είναι ζεστή γιατί θα λιώσει το βούτυρο. Γι' αυτό σας είπα να είναι ζεστή η πατάτα. Χτυπάω. Ο πουρές μου είναι έτοιμος. Να σας το δείξω, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Να σας δείξω την υφή που έχει. Βλέπετε, μία ωραία κρέμα. Αν θέλετε να το κάνετε πιο πηχτό, λιγότερο γάλα. Αν θέλετε να το κάνετε πιο ρευστό, περισσότερο γάλα. Αυτό είναι το θέμα στο το πώς φτιάχνετε ένα πουρές. Εμένα ο δικός μου είναι αυτός εδώ. Θα περιμένουμε τώρα να γίνει και το ψάρι μας για να μπορούμε να σερβίρουμε το φαγητό μας. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Έτοιμο και το ψάρι μας, έτοιμος και ο πουρές. Να σας σερβίρω, να σας δείξω πόσο απλό και πόσο ωραίο φαγητό είναι. Μακάρι να μπορούσα να το δοκιμάσετε.
Αφήστε να το ξεχωρίσετε τα φυλλαδόκολλα. Ψάρι. Να βάλουμε και πουρέ. Με το κουτάλι μας. Ορίστε. Έτοιμο, απλό και πολύ νόστιμο το φαγητό μας. Φτιάχτε το, δοκιμάστε το. Πολύ εύκολη συνταγή, πολύ απλή και πολύ νόστιμη. Τα ακριβή υλικά του είναι γραμμένα στην περιγραφή και στα σχόλια του βίντεο. Περιμένω τις φωτογραφίες σας στο Instagram, στο λογαριασμό μου απλές συνταγές by Sotiria More και αν το φτιάξετε, σας εύχομαι καλή όρεξη και καλή επιτυχία!